Καυτό Rewind στο εκρηκτικό ταπεραμέντο της Λιάνας Κανέλη. Για όσους δεν ξέρουν την προϊστορία της ελληνικής τηλεόρασης, η Λιάνα είχε την πρώτη της επαφή με τη δημοσιογραφία στο Σήμερα του Νίκου Μαστοράκη και οι δυο τους συναντήθηκαν πολλές φορές όταν ο Μαστ της έδωσε το πρώτο καθημερινό talk show στον Αντένα. Αλλά και όταν την άφησε να μιλήσει έξω από τα δόντια σε αυτή την άνευ όρων και λογοκρισίας κουβέντευξη του 1994. Κυρίες και κύριοι, Λιάνα Κανέλη. Με κάνετε να αισθάνομαι. Πώς μεγάλη. Πώς Ανδρέας Κανέλη. Κυρίαρχος του Πεθυλίου. Κάτσε, Ανδρέα. Τι κάνεις, Ανδρέα. Καλά, εσύ είσαι από τα κραγιόνα. Κάτσε, Ανδρέα. Μαλάκι. Όχι, δεν θέλω. Γιατί. Ανήκω σε αυτούς που τους εκνευρίζει. Ανήκει σε αυτούς που το φοβούνται. Όχι καθόλου, καλή. Μήπως, που το τσουτ. Μήπως επειδή. Μου πέφτει πολύ μαλακό. Μήπως επειδή θα απορροφηθείς με το να σφίγγεις τον μπαλάκι και θα μας πεις πράγματα που όχι, δεν πρέπει να ξέρουμε. Να σου πω μια αλήθεια. Έκανα ασκήσεις για να δυναμώσουν τα δάχτυλά μου στο πιάνο μικρή με τον μπαλάκι και το έχω συγχαθεί γιατί ήταν υποχρεωτικές. Και μετά μου κάνει κακό γιατί με δυσκολεύει στη σκοποβολή. Α, κάτσε, γιατί εγώ δεν ξέρω για σκοποβολή. Σκοποβολή πότε κάνεις, τον πεις πιάνο. Όχι. Όταν δεν παίζω πιάνο, κάνω και σκοποβολή. Γιατί ήθελες να γράψεις, ενώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι εμείς που μιλάμε στην τηλεόραση και επικοινωνούμε κάθε φορά που ρίχνουμε πέντε λόγια, τα ακούνε 2 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν θα είχαμε και την ιστερία να πάμε να γράψουμε σε ένα έντυπο που πουλάει 50-100.000 φύλλα. Θα σου πω κάτι. Script amanent είναι η ιστορία, όχι, δηλαδή επειδή μένει το γραπτό και πονάει περισσότερο. Όχι, Νικόλα, μου είναι λίγο πιο απλό. Στην καριέρα μου έχω πάει και παράλληλα τις 2 δουλειές, χωρίς να είναι πάντοτε εύκολο. Και στο χρονικό διάστημα που έλειψε από την τηλεόραση, από το 81 μέχρι και το 86 που άρχισε το Μιλείτε Ελληνικά, έγραφα στις εφημερίδες. Τώρα αισθάνομαι ότι πρέπει να αρχίσω να φεύγω από το γυαλί. Επομένως, καλό είναι να ξαναγυρίσω στον τύπο. Αυτό είναι η είδηση. Όχι. Θέλεις να φύγεις από το γυαλί. Είπα τι αισθάνομαι. Το γυαλί σε πάει. Η Ελένη Βλάχου μου το πρωτόπε πριν από 20 χρόνια και ένας Μαστοράκης μου το είπε στα 1971, καλεσμένη στην εκπομπή της Έλλης της Ευαγγελίδου και κατέβηκε ένας αδύνατος άνθρωπος, ο οποίος μου έκανε εντύπωση γιατί εκείνη τον καιρό ήταν της μόδας ο Τυραμόλα και τον φαντάστηκα σαν Τυραμόλα, που κατέβηκε τα σκαλιά στο υπόγειο της Λένορμαν το Άτα και έρχεται απάνω μου, με δείχνει με το δάχτυλο έτσι. Είχα κάνει μια έκθεση ζωγραφική, θυμάμαι, και με είχε φωνάξει η Έλλη Ευαγγελίδου στην εκπομπή και μου είπε για τα επόμενα 10 χρόνια, εάν το θελήσεις, μπορεί να είσαι το πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης. Και επειδή ο τόπος είναι μικρός. Τα είπα αυτά, μπορεί και για 100. Έχω πει κι άλλες μαλακίες στη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, μα μετά από τόσο σοβαρό λόγο. Γιατί, ξέρεις, γιατί. Δεν μπορούσα να μην στο πω, αφού μου δίνεις πάσα. Σε ευχαριστώ που είχες δίκιο. Ναι, είχα δίκιο και το είχα πει και για άλλους. Ας πούμε, το είχα πει για τον Τέρα στο Μουίκ. Ναι, εγώ εξακολούσα να το λέω ακόμα και τον καιρό της μεταπολίτευσης τον πρώτο, όπου το να λέει κανένας την αλήθεια για τα πρόσωπα και για τα πράγματα ήταν αρκετά επικίνδυνο. Και καθόλου της μόδας. Ήταν η εποχή, θυμάσαι, που έλεγες τη λέξη βορειοϋπηρώτης και ήσουν φασίστας. Ναι. Τώρα είναι όλοι οι βορειοϋπηρώτες. Ας πω κάτι. Έχω έναν πατέρα, ευτυχώς που ζει ακόμα. Sorry, αλλά όταν μιλάω για τον πατέρα μου, μπουκώνω. Okay. Δεν πειράζει. Αλλά έχω έναν πατέρα που πήγε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ναζιστικό. Και κάτσε 2,5 χρόνια. Για να μπορώ εγώ σήμερα να μιλάω ελεύθερα. Να μην φοβάμαι ούτε λάσπη, ούτε πυλοφόρια, παρά μόνο το Θεό. Ο πατέρας μου και ζωντανός και νεκρός, με βαμούδωσε το επίθετο Κανέλη. Θα το τιμήσω και έχω μούρη. Και τη μούρη μου τη δείχνω 22 χρόνια. Αν υπάρχει έστω και ένα σε αυτόν τον τόπο που με σέβεται για αυτό που είμαι. Να πέσω σε πυλοφόρη μόνο και μόνο για να το αντιμετωπίσω, αποκλείεται. Ξέρουμε ότι είσαι αρχιδάτο γυναικάκι και ξέρουμε ότι έχεις βγει και το έχεις αποδείξει και ξέρουμε ότι βγαίνεις και μπορείς να τα πεις τα πράγματα. Αλλά μέσα σου δεν πάβεις να είσαι κοριτσάκι. Δεν πάβεις να είσαι άνθρωπος μόνος που δίνει μάχη ενάντια σε περίεργες δυνάμεις. Πέ μου, ειλικρινά, κοίταμε στα μάτια και πες μου. Κοίταμε στα μάτια και πες μου. Να σου θυμίσω κάτι. Όχι, να με κοιτάξεις στα μάτια και να μου πεις. Ναι. Είσαι λιγάκι μόνη και λίγο αβοήθητη αυτή τη στιγμή. Καθόλου. Καθόλου. Και θα σου θυμίσω μόνο ένα πράγμα. Στις οικογένειες των λιονταριών, γιατί λένε πως έχω και οροσκόπο λιοντάρι, αυτή που βγαίνει και κυνηγάει, ταΐζει το λιόνταρο. Και τα σκυμνάκια τα παιδιά της είναι η Λένα.
Έχω σηκώσει το χέρι μου και έχω ορκιστεί δικηγόρος. Έχω ορκιστεί παίρνοντας την άσκηση και παίρνοντας το πτυχίο μου δύο φορές. Να φυλάτω το Σύνταγμα και τους νόμους. Θα εξακολουθήσω να φυλάτω το Σύνταγμα και τους νόμους στο μέτρο που με παίρνει, όσο δηλαδή με βαστάνει οι δυνάμεις μου οι βιολογικές. Ας είχα πρόσφατα ένα ισχυμικό επεισόδιο, χαλάλη, σου λέω μόνο ένα πράγμα. Θα φυλάτω το Σύνταγμα και τους νόμους, ορκίστηκα να γίνω δημοσιογράφος και όπως διατηρώ για τον εαυτό μου το δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω, μπορεί ο καθένας να βγει και να λέει ό,τι θέλει, προκειμένου να βρεθεί άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη, με τη δική μου τη βοήθεια, να θέλει να βουλώσει του αλουνού το στόμα, εγώ μπορώ και να πέσω υπέρ του δικαιώματός του να το λέει. Ακόμα και αν το δικαίωμά του είναι να με βρίζει, να λέει ψέματα για μένα, να κατασκευάζει ιστορίες. Μήπως αυτό που ακούγεται πολύ ωραία είναι λιγάκι σε αυτή τη χώρα τελείως δονκιχωτικό? Όχι. Μήπως δηλαδή εσύ πάνω στο γάιδαρο με το κοντάρι βαράσανε μόμιλους, ενώ ξέρεις ότι υπάρχουν ορισμένοι κανόνες. Ελπίζω ότι έχεις κάποιον. Αλλά ξέρεις ότι αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, Λιάννα, όπου το δίκαιο δεν είναι του δικαιωτέρου, είναι του χειροτέρου. Είναι ωραία η Ελλάδα. Είναι ωραία η χώρα. Είναι ωραία δεν η είναι χώρα. Ωραίο το σύστημα. Είναι ωραίοι οι Έλληνες. Ξακολουθείς και μου λες. Είναι ωραίοι οι Έλληνες. Είμαστε ωραίοι οι Έλληνες. Το σύστημα. Δε, όσο ο τόπος κατοικείται από ανθρώπους, τα συστήματα μπορεί να είναι κακά, αλλά έχουν περιθώρια να βελτιωθούν. Δεν θα μου πει κανένας να συγχαθώ τη συντροφιά μου, τους ανθρώπους μου, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, επειδή το σύστημα είναι κακό. Όχι. Θα σου πω στα αλήθεια. Δεν είναι και αντάξιό μας. Από την άλλη μεριά, να σου πω μια άλλη αλήθεια. Έχουμε 21 χρόνια συνεχώς δημοκρατικό πολίτευμα, με τις αδυναμίες του. Έχουμε για πρώτη φορά από συστάσεις ελληνικού κράτους μια λογική συνέχεια. Θα τα καταφέρουμε. Δεν μπορεί να μου πει κανένας ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Είναι κακό το σύστημα. Δεν με ενδιαφέρει θέλει το σύστημα περσέ. Με ενδιαφέρει το σύστημα σε σχέση με σένα και με όλους αυτούς που προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους, βαρώντας το κεφάλι τους σε ένα πολύ μεγάλο και πολύ ανθεκτικό, αν θέλεις, μέχρι τώρα, τείχο. Να σου πω κάτι. 20 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, 22. Και έχεις βαρέσει το κεφάλι σου πολλές φορές. Από τα 18 και είμαι 40. Και ποτέ έτσι απρόκλητα και σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω χτυπήσει από μαγιά το χέρι στο τραπέζι. Θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια. Στο μαχαίρι, όχι στο τραπέζι. Στο μαχαίρι. Αν εγώ... Το τραπέζι είναι εύκολο, όλοι το χτυπάμε. Να σου πω κάτι. Αν εγώ που ο κόσμος λέει, που είμαι γνωστή, που με ξέρει, που έχω πρόσβαση στα μίντια, που έχω φίλους δημοσιογράφους, που μπορώ έστω ακόμα σε μια εφημερίδα όπως ο Αδέσμευτος που είναι καινούρια να βρίσκω δουλειά και να μπορώ να γράφω αυτό που θέλω στη στήλη μου ή να κάνω μια συνέντευξη. Αν εγώ λυγίσω, αν εγώ πω να βολευτώ, αν εγώ πω δεν πειράζει, προκειμένου να λένε κακά πράγματα για σένα, είναι καλύτερα να βρεις τρόπους από πίσω να τους βουλώσεις το στόμα. Πώς θα βγω μετά να πω κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας βγαίνω και λέω, μωρέ. Περνάς καλά στο Sky, κάνεις τα πράγματα που θέλεις να κάνεις πάντα. Μετά από 10 χρόνια, κατάφερα να κάνω δύο πράγματα που τα ήθελα πάρα πολύ. Τη μία φορά, μάλιστα, σχεδόν δεν πίστευα στα μάτια μου. Να σου πω λιγάκι τη μαύρη μου αλήθεια, έτσι πολύ εξομολογητικά, μια και το επιτρέπει και το αργόν της νύχτας. Λένε πως τη νύχτα οι άνθρωποι εξομολογούνται ευκολότεροι. Ευκολότερα, να σου πω μια αλήθεια. Ψιλοβαρέθηκα τις ειδήσεις. Και δεν είσαι η μόνη. Και προτιμώ στα talk show να πηγαίνω καλεσμένη. Οκ. Κάνουμε μια συμφωνία. Ναι. Πρώτον, άρχεσαι κάθε βράδυ στο Αργά. Πού κάθε βράδυ θα με βαρεθούν, έλα τώρα. Πας και εσύ. Δεν σε βαρεθήκαν 22 χρόνια και θα σε βαρεθούν τώρα στο Αργά. Τι είναι δηλαδή. 5,5 χρόνια διακοπή. Τόσο μεγάλη έκθεση. Και εγώ είχα μακρύ τέτοιες διακοπές. Και διαπίστωσα για πρώτη φορά όταν γύρισα στην Ελλάδα μετά από πολύ καιρό ότι οι Έλληνες είναι σαν τους ελέφαντες. Δεν ξεχνάνε ποτέ. Με έβλεπαν μετά από 13 χρόνια που είχα να κάνω τηλεόραση και μου λέγανε «Τι έγινε ρε παιδάκι μου, δεν παίζεις την τηλεόραση». Σαν να ήταν την περασμένη Κυριακή. Λοιπόν, ή εναλλακτική λύση. Έλα μία εβδομάδα, μία φορά την εβδομάδα, κάνεις το Αργά εσύ. Μα. Είπε η πάπια στον πάπο. Όταν της είπε παπά, παπά, παπά. Ξέρεις γιατί σου λέω παπά. Είναι δικό σου, μωρέ. Είναι δική σου η ταυτότητα και δεν μπορώ να φορέσω τα παπούτσια σου, δεν θα τα καταφέρω. Και είναι η πρώτη φορά που μια ταυτότητα θα πλαστογραφηθεί επιτυχώς. Και έλει κοπλιμό. Το επιτυχώς ήταν κοπλιμό, όχι η πλαστογράφηση. Ναι, το επιτυχώς, όχι. Ναι, όχι. Η πλαστογράφηση είχε υπάρξει και είχε αποφασίσει ο κόσμος αν ήταν επιτυχώς ή όχι. Όχι, μεγάλο κοπλιμέντο, Νικόλα. Θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια. Ένα βράδυ που έλεγα ειδήσεις, είναι διάμεσα πάνω στο βίντεο. Είναι ο Μαλέλης ο διευθυντής στο Control. Και λέω, αχ, βρε, αφήστε με να πάω στη Ρουάντα. Ο κόσμος καίγεται, κατά καλό καιρό, Αύγουστος μήνας. Θέλω να κάνω ρεπορτάζ.
Μου λέει, μα λες, ο Πάνος σοβαρολογείς? Λέω, ναι, σοβαρολογώ. Τηλεφωνώ τη Δευτέρα. Μου λέει, πρέπει να ρωτήσω τον Αλαφούζο. Λέω, ρώτα τον. Την Τρίτη με πήραν και μου είπαν, πότε φεύγεις? Ένα το κρατούμενο. Αυτό έγινε και βιβλίο. Δεν θέλω να το διαφημίσω. Γιατί όχι, όλοι διαφημίζουμε τα πάντα. Όχι, δεν θέλω να το διαφημίσω, γιατί δεν βγήκε γι' αυτό. Βγήκε γιατί μετά μέσα στο πρόγραμμα δεν υπήρχε χώρος ειδησιογραφικής υφής, όχι μόνο στο Sky, και πουθενά αλλού, να δοθεί όσο έπρεπε για τη Ρουάντα. Και από τότε που έφυγα, εγώ κάθε βράδυ, ξέρεις τι κάνω? Είναι ένας από τους λόγους που δεν θα κάνω το αργά, γιατί μου σημάδεψε και τη ζωή. Μετράω 2.000 την ημέρα οι νεκροί, και τις 120 μέρες που λείπω, κάνε μόνο στον υπολογισμό πώς είναι οι νεκροί. Αλλά είναι πολύ μακριά και δεν μας νοιάζει. Έτσι λένε συνήθως. Μετά μου είπανε να πάω στο Ιράκ. Στο Ιράκ του Χασάπη, του Χουσέιν, του Ενός, του Αλουνού. Πήγα, είδα πράγματα και θάματα και ίσως να σου δώσω, αν θελήσεις, να παίξεις και στο αργά ένα εκπληκτικό ντοκιμοντέρ που τραβήξαμε για μια τελετή των Σούφι εκεί. Και είδα και εκεί πράγματα και θάματα. Από την ώρα που μέσα σε ένα σταθμό υπάρχουν τα στοιχειώδη ανακλαστικά, να σέβονται σε έναν άνθρωπο που αγαπάει και που κατά τεκμήριο ξέρει το μέσο. Μια βούληση που είναι μάλλον η αμοιβαίο καλό. Δεν έχω κανένα παράπονο. Η ιδιωτική τηλεόραση ανταμείβει αυτούς που τις τα φέρνουν. Καλοί ή κακοί, άξιοι ή ανάξιοι, ψεύτες ή φιλαλήθεις. Τα φέρα πολλά χρόνια. Το Sky έχει διαφορετική νοοτροπία, έτσι ούτως ώστε δεν να αγνοεί τα ratings. Όχι, δεν μου είπε κανένας, δεν μου τα άφερες ή έχω πρόβλημα με την εκπομπή σου. Άρα λοιπόν είναι λιγάκι πιο αξιοκρατικά εκεί πέσα. Νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω. Το τέλος θα δείξει. Δεν ξέρεις ποτέ. Σημασία δεν έχει πώς πάμε σε ένα σταθμό. Σημασία έχει πώς και γιατί φεύγουμε. Τέλος θα ήταν καλό αν διεύθυνε το σταθμό, Πυραντέλο. Να σου πω κάτι όμως, να σου πω μια αλήθεια. Η ιδιωτική τηλεόραση δεν είναι διαφορετική από, από τον τρόπο με τον οποίο ζούμε όλοι μας. Τελείως διαφορετική. Τον τόπο, σε σχέση με το σύστημα, όπως λέμε. Τελείως διαφορετική. Τελείως διαφορετική. Τα υπερεγώ, τα πάθη, τα μίση και οι ιστερίες της ελληνικής τηλεόρασης των πριμαντώνων είναι τελείως διαφορετικά από τη ζωή μας, που είναι πολύ πιο απλή και πολύ πιο ήρεμη. Μου έλεγες πριν, μωρέ Νίκο, αν τα φέρνει κανένας. Και συγγνώμη για αυτό το μωρέ, και το μωρέ μου βγαίνει στην οικειότητα της παρέας. Αφού σου λέω εγώ τετέραντα για σένα, ναι. Συγγνώμη για το μωρέ. Να σου πω κάτι. Έλεγες πριν για το αν τα φέρνεις. Όταν έχεις δουλέψει 20 χρόνια και τα έχεις φέρει, όταν έχεις ξεκινήσει το Μέγκα και έχεις πάρει όλο το βάρος των ειδήσεων πάνω σου, όταν η εκπομπή σου που λεγόταν Ψηλά τα Χέρια κάποτε, λέω τώρα έτσι γενικά στην τηλεόραση, μπορεί να κόστιζε 500 ή 800 χιλιάδες η εκπομπή και είχε 30 και 25 και 28 εκατομμύρια σε κάθε εκπομπή έσοδα. Χρόνια ολόκληρα αυτή η δουλειά, έτσι δεν είναι? Όταν ακόμα και στην ΕΡΤ το Μιλείτε Ελληνικά, το θυμάσαι καλά, ήταν από τις εκπομπές που η ΕΡΤ δεν είχε, ακόμα και την εποχή του μονοπωλίου εκπομπές. Έφερνε χρήματα, όταν αυτό το πράγμα όλο που κάνουμε σαν υπεραξία στον κόσμο πάει. Όταν τα έχεις φέρει πολλά χρόνια σε κάποιους και έχουν πλουτίσει, νομιμοποιείσαι να κάνεις και κάποια πράγματα που τα πιστεύεις. Δυστυχώς, ζητώντας να μην σου ζητήσει ο άλλος να μεταφραστεί AGB, ABC, κουτσουφού, δεν ξέρω τι το λένε. Δυστυχώς στην τηλεόραση υπάρχει ένα αξίωμα που λέει ότι οι άνθρωποι κρίνονται από την τελευταία τους αποτυχία. Δυστυχώς. Γιατί κανένας, όταν κάνεις μία και μόνη αποτυχία, δεν σου κρίνει τον πρώτερο έντιμο βίο σου, τον επιτυχή βίο σου, τα της AGB που τα έβγαλες και εσύ και όλα τα υπόλοιπα. Δεν με πειράζει όμως. Σε κρίνω από την τελευταία σου αποτυχία. Ναι, δεν με πειράζει να σου πω, γιατί αυτή είναι η μοίρα οποιοδήποτε αποφάσισε να κάνει μία δουλειά που είναι δημόσια. Άρα είναι άχαρη δουλειά, δηλαδή. Μη το ωρεοποιούμε και όχι, το μακιγιάρουμε. Είναι άχαρη, δουλειά. Είναι άχαρη, είναι δύσκολη, έχει αχάριστες σχέσεις, έχει τρομακτική υπεραξία που δεν μετριέται πολλές φορές. Έχει image, έχει αέρα, έχει ό,τι άλλο θέλει. Εσύ... Το έχω πει να σου πω, ξέρεις ποιο είναι το ευτύχημα με μένα, ναι. Και ίσως γι' αυτό πονάω και λιγότερο σε ό,τι αφορά την τελευταία επιτυχία, ή αν θα φύγω εν θριάμβο, ή αν θα φύγω στο πικ της καριέρας μου. Δεν με απασχολεί, δεν είμαι η Γκρέτα Γκάρμπο. Λιάνα Κανέλη με λένε, δεν είμαι η Γκρέτα Γκάρμπο, αλήθεια στο λέω. Δεν την έχω ψωνίσει, δεν νομίζω ότι είμαι κάτι σπουδαίο, τρομακτικό, το οποίο πρέπει να φύγει εν πλήρη δόξη και τιμή και να πεανίζουν. Δεν πειράζει. Μπορεί να φύγω και με στραπάτσο κάποτε. Μπορεί να κάνω μια μεγάλη γκάφα. Δεν την έκανα ως τα τώρα δημοσιογραφικά. Προσπάθησα, κοπιάζω για να μην την κάνω. Δεν βαριέσαι, ας φύγω με μεγάλη γκάφα. 22 χρόνια, τι να κάνουμε, δεν 22 χρόνια καριέρας για μια γυναίκα πολύ νέα σαν και σένα είναι κάτι σαν μαραθώνιος 67 φορές το γύρο της πόλης. Ναι, εγώ ξεκίνησα νωρίς και έχω και 8 χειρουργία. Όμως, με 8 χειρουργία, με να έχεις δώσει
Όχι πλαστικά. Και κυρίως... Κάτσε να τα λέμε όλα τώρα, δεν ξέρεις ποτέ τι είναι. Φαντάζομαι ότι αν ποτέ κάνεις πλαστικές εγχειρήσεις, θα βγεις και θα μας το πεις πρώτη πριν το πει κανένας άλλος. Ω, ναι. Ναι. Ω, ναι, απολύτως. Αλλά κλείνω την παρένθεση πολύ γρήγορα, γιατί θα περάσουμε σε άλλο επίπεδο συζήτησης. Με χειρουργία που είναι αποτέλεσμα της δουλειάς, δεν είναι αποτέλεσμα της καλοπέρασης συνήθως. Με τα άγχη που μια νέα κοπέλα έχει περάσει από τα 18 μέχρι τα 40. Με αυτά που έχεις απολαύσει, με αυτά που έχεις δώσει σε άλλους να απολαύσουν, γιατί δυστυχώς η μοίρα η δική μας των δημιουργικών ανθρώπων είναι να φτιάχνουμε κανάλια σε άλλους που βγάζουν λεφτά ή να δίνουν... Χαλάλι τους. Προσωπικά είσαι ευτυχισμένη, ζεις όπως θέλεις να είσαι, απολύτως. Περνάς καλά, απολύτως. Είσαι ξέρω απόλυτα συμφιλειωμένη με τον εαυτό σου. Ξέρω να αγαπάω. Τις γάτες σου. Τους πάντες. Τους πάντες είναι μεγάλη γενικότητα. Τους πάντες. Δεν νομίζω ότι αγαπάνε οι σφουγγοκολάροι, γλυψιματίες, που ό,τι και να κάνεις σου λένε ότι είναι καλός καμωμένο και αυτό είναι δείγμα αγάπης. Όταν είπα ξέρω να αγαπάω, το εννοώ. Ξέρεις, στο δίνουμε credit. Η γνώση δεν προϋποθέτει όμως απαραίτητα και εφαρμογή. Μπορεί να ξέρεις τη θεωρία, ξέρεις πρακτικά να αγαπάς. Αγαπάς πρακτικά, αναλύσκεσαι κάθε μέρα να αγαπάς. Αν αναλύσκομαι, ιδιωτικός και δημοσίος. Το δημοσίος είναι επικίνδυνο. Τον αγαπάς την αλήθεια είναι από μόνο του μια μάχη με το ψέμα. Τον αγαπάς τη δουλειά σου, έχει φτάσει στην Ελλάδα να θεωρείται θαύμα. Τον αγαπάς τους ανθρώπους που επιλέγεις και θέλεις στο επίπεδο της ιδιωτικής σου ζωής, είναι πάρα πολλές φορές κρίμα. Όλα αυτά τα αποφθεγματικό, δασκαλιστικό, φιλοσοφικό, έχουν δώσει την εντύπωση στον κόσμο, και σου μεταφέρω τις απόψεις γνωστών μου, ότι είσαι ψιλοδασκαλίτσα, ότι τους κουνάς το δάχτυλο κάποια στιγμή και τους λες ακούστε με γιατί εγώ είμαι κανέλη, είμαι ξερόλα, τα ξέρω όλα και εσείς δεν ξέρετε τίποτα. Είσαι έτσι. Με ρώτησες για τον εαυτό μου. Όχι, δεν αμφισβητώ καθόλου αυτά που είπες, αμφισβητώ τον τρόπο που συνήθως τα λες. Να σου εξηγήσω κάτι. Είσαι ξερόλα όπως νομίζει ο κόσμος. Όχι, αυτός είναι ο τρόπος που μιλάω και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μονίμως λέει ότι συνεχώς θέλει να μαθαίνει. Αυτό μου το κληρονόμησε το σχολείο και μου το κληρονόμησε και το σπίτι μου. Λέω αυτά που πιστεύω και ακούγονται αποφθεγματικά γιατί τα πιστεύω τόσο πολύ ώστε μπορώ να δώσω ακόμα και τη ζωή μου για αυτά. Δεν τα σύστησα σε κανέναν, ούτε τα δίδαξα σε κανέναν, ούτε τα εκτόξευσα σε κανέναν, ούτε τους είπα αν δεν τα κάνετε έτσι, δεν το οποίον δηλαδή. Τη Δευτέρα με τον κηδεμόνα. Κατάλαβες. Δεν έχω αυτό το ύφος. Ίσως είναι παράξενο, λέει κάποιος, ξέρω να αγαπάω. Μα ξέρω να αγαπάω σημαίνει ξέρω να πληρώνω και το τίμημα. Μήπως επειδή ξέρεις να πληρώνεις και το τίμημα, έχεις μάθει το παραμύθι και αγαπάς λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε ή θα μπορούσες. Για να μην πληρώσεις ξανά το τίμημα. Όσοι με ξέρουν. Πόσοι σε ξέρουν. Πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Το πολύ δεν το αμφισβητώ. Καλή. Καλή. Ξέρεις κάτι. Ανάποδα από άλλους, δεν μετράω τους φίλους μου στην παλάμη του ενός χεριού, τους εχθρούς μου. Αλλά ουέ και λίμωνο για όποιον ανήκει στην πεντάδα. Είσαι με άλλα λόγια, κατά δήλωση, εκδικητική. Κάθε άλλο παρά. Το ουέ και αλίμονο ακούγεται σαν μου απειλή. Μου αρέσουν πάρα. Όχι σαν υπόσχεση. Να σου πω κάτι. Ουέ και αλίμονο δεν ακούγεται σαν υπόσχεση. Ουέ και αλίμονο του να είναι στην παλάμη των εχθρών μου, μα θα χάσουν ένα πολύτιμο πράγμα, την αγάπη μου.